Η πρόταση δική μου είναι η εξής και του Υπουργείου Μεταφορών εν γέννη είναι η εξής. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της λίστας. Τι σημαίνει αυτό? Να πάρουμε τα στοιχεία δηλαδή που σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο, αυτό που θα αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα στοιχεία που δείχνουν ποια είναι πραγματικά ασφαλισμένα οχήματα. Άρα δηλαδή, νέα διασταύρωση μας λέτε. Μια νέα διασταύρωση με νέο χρόνο. Με νέο χρόνο, προσέξτε, με νέο χρόνο. Με νέο χρόνο. Δηλαδή, να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι πράγματι θέλαν να ασφαλίσουν το όχημά τους. Mm-hmm. Τρέξαν να το ασφαλίσουν το όχημά τους. Αυτοί να μην πληρώσουν για να... και δεν θα πληρώσουν για πρόστιμο. Βεβαίως. Στην ιδέα, ακριβώς. Να γίνει μια επικαιροποίηση της λίστας, να πάνε να το ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους και μάλιστα έκανα μια παρέναση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Χωρίς πρόστιμο. Θέλω να σας παρακαλώ πολύ. Χωρίς το παράβολο. Αυτό λέω εγώ, χωρίς πρόστιμο. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο, οι τράπεζες με την πίεση από το ελληνικό δημόσιο και από την κυβέρνηση, τα ασφαλιστικά ταμεία όλοι να κάνουν δόσεις και εσείς να μην κάνετε δόσεις. Είναι ανίκουστο. Δώστε λοιπόν τη δυνατότητα σε μια χώρα που είναι ψιλοπτωχευμένη έως φτωχευμένη, με κρίση οικονομική τεράστια. Να τους πείτε, κύριοι, σας δίνω 10 ημέρες προθεσμία. Αυτό θέλω και εγώ, κύριε. Εσείς να πάτε χωρίς πρόστιμο όλοι. Να ασφαλίσετε το όχημά σας. Ή να παραδώσετε τις πινακίδες. Ναι, όποιος δεν θέλει, ας παραδώσει πινακίδες. Χωρίς να πληρώσει πρόστιμο. Ναι. Εάν το κάνετε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι ώρα έχετε τη σύσκεψη? Υπουργικό. Το Υπουργικό. Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε στις 11 η ώρα για άλλα θέματα, αλλά προφανώς θα ανοίξει και αυτό το θέμα. Α, στο Υπουργικό Συμβούλιο 11 η ώρα θα μπει και το θέμα αυτό. Θα είναι και αυτό στο Υπουργικό. Θα μπει και αυτό το θέμα.